Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και αυτό είναι ένα βίντεο που ανεβαίνει από το χώρο που έχω έρθει για να ξεκουραστώ, για να κάνω διακοπές. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει διαφορετικό φωτισμό και διαφορετικό background. Μάλλον δεν έχει το φωτισμό του στούντιο, αλλά τι να κάνουμε, θα διαβούμε με αυτά που έχουμε. Και επίσης καταφέραμε, <laughs> κατάφερα δηλαδή επιτέλους να ενώσω τα σύρματα μικρόφωνα με τον υπολογιστή. Μου φαίνεται λίγο περίεργο ότι κάνω βίντεο με αυτές τις συνθήκε, αλλά επειδή το έχω παραχέ τον τελευταίο καιρό βάζοντα επαναλήψεις και παλιότερα βίντεο και μεγάλα σε διάρκεια, είπα να επανέλθω γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό update. Power. Δυνατό update, το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα. Λοιπόν, στις 30 Οκτωβρίου 2023, δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα πριν, σήμερα έχουμε 26 Νοεμβρίου 2023, ανέβηκε ένα βίντεο με τίτλο «Γλιτώνει ποτέ από έναν αρκισό, ο ναρκισιστής με ταλαιπωρεί και μετά που με απάτησε και παράτησε». Λοιπόν, το ξανάκουσα το βίντεο, για να το θυμηθώ, για να, είμαι ότι... <laughs> για να είμαι σίγουρη ότι έχω βάλει το σωστό σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, δεν θα σα το ανεβάσω ξανά. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα είναι ο σύνδεσμο του αρχικού βίντεο. Και να σα πω αρχικά ότι η κοπέλα, τη μέρα που ανέβηκε το βίντεο, μου έγραψε τα εξή. τα οποία υπάρχουν και ω καρφιτσωμένο σχόλιο κάτω από το εκείνο του βίντεο. Κυρία Θέκλα, μόλι είδα το βίντεο που ανεβάσατε για το θέμα μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ ήταν πραγματικά σαν να είστε μέσα στο μυαλό μου. Εννοείται δεν μου φταίει η νέα του κοπέλα ίσα ίσα, καταλαβαίνω ακριβώς τι έχει γίνει και πως έφτασε και αυτή στο σημείο να απειλεί. Πάντα χρησιμοποιούσε τις σπρώιν του για να προκαλεί ζήλια. Όσον αφορά τα άτομα που θεωρούσα φίλους μου, είμαι ακριβώς σε αυτή τη φάση του ξεκαθαρίσματος. Βέβαια, γενικά δυσκολεύομαι γιατί έχω την τάση να δικαιολογώ τους πάντες. Οι συνεξαρτόμενοι όχι μόνο θέλουν να ευχαριστούν τους πάντες, οι συνεξαρτόμενοι όχι μόνο θέλουμε να ευχαριστούμε τους πάντες, αλλά θέλουμε και να δικαιολογούμε του πάντες. Η συνεξάρτηση είναι κολλητή μου φίλη εδώ και χρόνια, όμως προσπαθώ πια να γλιτώσω από αυτήν, ώστε να μην μαζέψω κι άλλα τοξικά άτομα γύρω μου. Θα ακολουθήσω τις συμβουλές σας πιστά και θα δω εννοείται και τα βίντεο που μου προτείνατε. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα. Και χθε μου στέλνει ένα πολύ ελπιδοφόρο update η φίλη, το οποίο είναι εξαιρετική αφορμή για το σημερινό βίντεο και για να συζητήσουμε και για την πραγματικότητα ότι ναι, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Ναι, μπορούμε να ξεπεράσουμε τη συνεξάρτηση. Μπορούμε να αποθεραπευτούμε από τη συνεξάρτηση. Μπορούμε να γίνουμε μια υγιέστερη εκδοχή του εαυτού μας. Μπορούμε να αγαπήσουμε ουσιαστικά. Καλησπέρα. Αποφάσισα να στείλω για να μοιραστώ μαζί σας μερικές εξελίξεις. Σήμερα, μετά από μήνες που χώρισα με τον σου, τον είδα ξαφνικά μπροστά μου μαζί με τη νέα του σχέση. Θυμάστε φίλοι, έλεγε ότι ζούνε σε μια μικρή πόλη που όλοι γνωρίζουν όλους. Είχα μια κουραστική μέρα και ενώ ήμουν όσο πιο απεριπίτη θα μπορούσα να είμαι, έτρεχα μιλώντας στο τηλέφωνο μέχρι που σχεδόν έπεσα πάνω τους. Κίντερ έκπληξη. Ο και η νέα του αγάπη, μάλλον το νέο του θύμα. Σταμάτησα σε απόσταση αναπνοής κυριολεκτικά. Αρχικά δεν κατάλαβα καν ότι έβλεπα τον πρωί μου, μέχρι που γύρισε φεύγοντας και με στραβοκοίταξε και τότε αισθάνθηκα ότι αυτό το παγωμένο βλέμμα το έχω ξαναδεί. Δεν μίλησε κανείς, Απλά ο καθένας συνέχισε το δρόμο του σαν να μην έγινε τίποτα. Μετά από ώρες, αφού έχω γυρίσει στο σπίτι, πλέον συνειδητοποιώ ότι δεν αισθάνθηκα τίποτα όταν την, τον είδα με την άλλη. Γι' Εί, αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Τάρα πολύ ευχαριστώ Τι δεν σε ενόχλησε. Τόσο καιρό δεν είχαμε βρεθεί και πάντα είχα το φόβο ότι αν τους έβλεπα μαζί θα με πείραζε. Τελικά όμως απλά γέλασα και συνέχισα τις δουλειές μου. Μου φαίνεται περίεργο, αλλά σχεδόν μου φάνηκε άσχημος. Γουστάρω. <γουστάρω> Μπορείς να γλιτώσεις από έναν άρχισο, αρκεί να καταλάβεις ότι δεν άξιζε. Αυτό είναι φοβερό, φοβερή ατάκα. Μπορείς να γλιτώσεις από έναν άρχισο, αρκεί να καταλάβεις ότι ποτέ δεν άξεζε. Όχι μόνο τώρα που τα έκανε όλα αυτά και τα είδε δεν αξίζει και πριν τότε που τα έχει φτιάξει μαζί του δεν, αξίζει, δεν άξιζε. Τη γράφω και εγώ μπράβο, χαίρομαι πολύ, τι στέλνω καρδούλε και μου λέει επίση παρατηρώ ότι με πλησιάζουν πάρα πολύ να άρχισε τελευταία. <laughs> και είτε εγώ πλέον τους καταλαβαίνω και φεύγω, είτε είναι αυτό που λένε ότι όταν καείς από το χυλό φυσάς και το γιαούρτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μας μαθαίνετε τόσα πράγματα και πραγματικά είστε καταπληκτικοί. Πολλές φορές ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, αλλά δεν βρίσκεις το κουράγιο. Εσείς με τα βίντεο σας πραγματικά κάνετε πολύ καλή δουλειά. Αμήν μπαναία μου και μακάρι να κάνω πολύ καλή δουλειά και θέλω να κάνω πολύ καλή δουλειά για να βοηθηθούμε όλοι μας. Όλοι μας όσοι είμαστε σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν ένας άνθρωπος έχει ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, έχει αυτό το στοιχείο της ανορίωτης καλοσύνης. Να δείχνει καλοσύνη σε όλους τους ανθρώπους, να σπέβδει να δικαιολογεί όλους τους ανθρώπους, να θέλει να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται. Το εκπέμπει. Εκπέμπει σε αυτή την καλοσύνη, τη συνοδευόμενη από αφέλεια και την έλλειψη ωρίου. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Να καταλάβουμε κάτι, να το καταλάβω και εγώ. Ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πολύ πιο εξελιγμένα όντα από τα σκυλιά. Αλλά έχουμε όλα τα ένστικτα που έχουν τα σκυλιά. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και τα πιο πρωτόγωνα επίπεδα του ανθρωπίνου εγκεφάλου, δηλαδή αυτά τα οποία εξελιχτικά προηγούνται, είναι παρόμοια με αυτά των άλλων θηλαστικών, όπως είναι τα σκυλιά. Έτσι. Όπως ένα σκυλί μυρίζεται είτε έναν άνθρωπο που μπαίνει στον ίδιο χώρο μαζί του, είτε ένα άλλο ζώο, και μέσω της μυρωδιάς αντιλαμβάνεται πράγματα, παίρνει πληροφορίες για αυτό το πλάσμα που μπαίνει στο πεδίο του, δηλαδή που είναι σε απόσταση που μπορεί να το μυριστεί, γιατί οι σκύλοι μυρίζονται περισσότερο και καλύτερα από ό,τι βλέπουν, και ξέρει προτού συμβεί κάτι, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καλές προθέσεις, έχει κακές προθέσεις, ή αυτός ο σκύλος είναι φιλικός, ή αυτός ο σκύλος είναι επιθετικός, ή αυτός ο σκύλος είναι πιο δυνατός από μένα, ή αυτός ο σκύλος είναι πιο αδύναμος από μένα, ή αυτός ο σκύλος είναι φοβισμένος. Έτσι με τον ίδιο τρόπο και εμείς οι άνθρωποι Έχουμε παρόμοιε ικανότητες ανήχνευσης. Δεν ξέρω αν είναι μέσω της ε, λειτουργία αίσθηση, της όσφρησης, ή αν είναι περισσότερο της όρασης ή της ακοής. Φαντάζομαι στον άνθρωπο παίζουν όλες οι αίσθησεις ρόλο, και κυρίως η όραση, που βλέπουμε τη στάση σώματος του άλλου ανθρώπου, βλέπουμε το βλέμμα του, βλέπουμε το τη διάθεση που έχει. Μπορούμε να μυριστούμε εντό εισαγωγικών έναν άνθρωπο που μόλις έχουμε γνωρίσει. Εάν μεν είμαστε ναρκισιστές, ανταγωνιστικοί τύποι, ναρκιστοί, μπορούμε να μυριστούμε ότι αυτός ο νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε έχει αυτή την ευγένεια, την καλοσύνη, δίχως όρια. Γιατί δεν είναι κακό να είσαι ευγενικό. Δεν είναι κακό να είσαι καλοσυνάτο. Το κακό είναι στη συνεξάρτηση ότι το έχεις αυτό χωρίς όρια. χωρίς να λες όχι, ούτε στον εαυτό σου, ούτε στου άλλου ανθρώπου. Ένα συνεξαρτόμενο δικαιολογεί τα πάντα και σπέβδει συνεχώ να ευχαριστήσει του άλλου ανθρώπου. Οπότε, ένα συνεξαρτόμενο, ο οποίο βρίσκεται σε μια προσπάθεια αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση βρίσκεται σε μια φάση που θέλει να ξεπεράσει τη συνεξάρτηση, ακόμη αναδίδει αυτή τη συνεξαρτητική, εάν θέλετε, ευωδία. Οπότε, φίλοι, δεν νομίζω ότι στην περίπτωση σου είναι το πρόβλημα όποιο καεί με το χιλόφισα και το γιαούρτι. Στην περίπτωση σου το ζήτημα είναι ότι επειδή έχει αρχίσει να ανοίγει τα μάτια σου, ναι! Και αυτό έγινε ξεκάθαρο. Αποδείχθηκε μέσα από το πώς αντέδρασε ο οργανισμός σου ο ίδιος όταν είδες τον άρχισο και τον ιό του θύμα, που δεν θύμωσες, που δεν επαναστάτησες, από εκεί διαφάνηκε ότι είσαι σε καλό δρόμο, ακριβώς επειδή έχει αρχίσει να βλέπεις τι γίνεται, γι' αυτό καταλαβαίνεις ότι έχει και τα Νάρκισάκια, γι' αυτό το λόγο. Και... Δείξε εμπιστοσύνη, σε παρακαλώ πολύ, σε αυτό το ευλογημένο τον gut instinct σου αν σου λέει τον κάτι instinct σου, να αρχίσεις ως alert, να personality alert, να χτυπάνε τα καμπανάκια, δεν έφερα ρε παιδί μου μαζί μου τα καμπανάκια. Φανταστείτε τώρα να χτυπώ ένα καμπανάκι. Αν, Με μπορεί να πάω να βρω και καμπανάκι, θα δω. Εάν, εάν, εάν ε, τον κάτι instinct σου, η διέστησή σου σε προειδοποιεί ότι αυτό το πρόσωπο το οποίο θέλει να συνάψει οποιο, οποιο, οποιοδήποτε είδους γνωριμία μαζί σου, είναι ένα αρχισάκι, καλά κάνει να το ακούς και να φεύγει. Και στην απίθανη περίπτωση που θα σε προσεγγίσει ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει καλέ προθέσει και είναι καλοήθη άνθρωπο και δεν είναι αρχισιστή, και εσύ είσαι προσεκτική και προστατευτική προ τον εαυτό σου και παίρνει τι απαραίτητε προφυλάξει, ώστε να μην ξαναγίνει βορρά οποιοδήποτε να εάν έχει καλέ προθέσει αυτό ο άνθρωπο, θα σου δείξει με υπομονή και χωρίς να σε πιέζει και χωρίς να πιέζεται, ότι ναι, καταλαβαίνω ότι δεν θες να μπλέξεις με ανθρώπους κακοποιητικούς, αλλά κοίταξε, εγώ δεν είμαι κακοποιητικός, δεν είμαι κακοποιητική. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που τους βάζεις ένα όριο τσαντίζονται, αντιδρούν αρνητικότητα και αρχίζουν να είναι απέναντί σου ε, έντονοι, ποτέ δεν είχαν καλέ προθέσει. Πούμε ένα παράδειγμα. Πε ότι εσύ, η οποία έχει τραβήξει τόσα κακά από τον πρώην, ο οποίο και σε απάντησε και σε παράτησε και συνέχισε να σε κατηγορεί μετά που σε απάντησε και σε παράτησε. Τα λέμε όλα στο προηγούμενο βίντεο. Με κάποιο τρόπο συναντήσει έναν νέο άνθρωπο, είτε ξέρω εγώ μέσω μια εφαρμογή γνωριμίων, είτε μέσω μια παρέα είτε οποιοδήποτε. Ένα νέο άνδρας έρθει στη ζωή σου και αρχίσει να σε φλερτάρει. Και εσύ φοβάσαι ότι μπορεί να είναι αρχισιστής. Και του βάζει όρια. Και του λε όχι. Και του λε όχι, δεν θέλω να συναντηθούμε τόσο νωρί ή δεν θέλω να κάνουμε σεξ τόσο νωρί. Αν, είναι, αν βγείτε ραντεβού κλπ. Και, και εξηγήσει ότι επειδή έχω περάσει άσχημα στο παρελθόν και εκ των κατά, κατάλαβα ότι αν σε μια νέα γνωριμία προχωρήσεις πολύ γρήγορα μπορεί να καταλήξεις σε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος να μην είναι ταιριαστό και προτιμώ να το πάρουμε πολύ σιγά αν ο άλλος ο άνθρωπος είναι ένας καλοήθης άνθρωπος που πραγματικά ενδιαφέρεται για σένα και πραγματικά θέλει να σε γνωρίσει και πραγματικά θέλει να φτιάξει μια πραγματική σχέση, πραγματικά, εντελώς πραγματικά, πραγματικά, θα το δεχθεί, θα το αντέξει. Κάποιος ο οποίος όμως είναι επιτακτικός και σου λέει όχι, εγώ θέλω να βρεθούμε σήμερα και όχι, εγώ θέλω να κάνουμε αυτό και όχι, θέλω να προχωρήσουμε και δεν δέχεται τις δικές σου τις αναστολές και τις δικές σου τις προσπάθειες να προστατεύσει τον εαυτό σου, ξεκάθαρα δεν είναι καλοήθη άνθρωπο. Οπότε, ακόμη και στην περίπτωση που ένα συνεξαρτόμενο βρίσκεται σε αποθεραπεία και στη διάρκεια τη αποθεραπεία μπορεί να βλέπει παντού φαντάσματα, αυτό που είπε, άμα καεί με το χιλόφισά και το γιαούρτι, αν ο άλλο δεν είναι φάντασμα, αν ο άλλο δεν είναι ναρκιστή, δεν θα τσαντιστεί να σηκωθεί και να φύγει. Αν ο άλλο τσαντίζεται Κομπλεξάρεται, σηκώνεται και φεύγει, σημαίνει ότι όντω δεν κάνει. Πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα επιτέλου. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που έχουμε καταλήξει να δικαιολογούμε συνεχώ τα δικαιολόγητα και να θεωρούμε φυσιολογικά τα φύσικα και να διηλίζουμε τον κόνοπα και να καταπίνουμε την κάμυλο, να καταπίνουμε μεγάλε χοντράδε από του άλλου ανθρώπου. Στο όνομα της, α, του μοντερνισμού και της προοδευτικότητας και της κατανόησης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στις ερωτικές μας σχέσεις πρέπει να είμαστε εγωιστές, όχι ναρκιστεστές, εγωιστές. Πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να βάζουμε ωραίο και όχι μόνο στις ερωτικές σχέσεις, σε όλες. Δεν λέω να είμαστε κακοποιητικοί ως προς τους αλλούς, δεν λέω να εκμεταλλευόμαστε τους άλλους ανθρώπους, αλλά να είμαστε προστατευτικοί ως προς τον εαυτό μας και την αγάπη μας και τη δοτικότητά μας να τη δίνουμε όταν νιώθουμε ασφαλείς. Όχι από την αρχή μπάτε σκύλια λέστε. Οι συνεξαρτόμενοι, αν καθίσουμε να κάνουμε μια καλή έτσι ενδοσκόπηση και μια... να αναλύσουμε στο μικροσκόπιο τις συνεξαρτητικές μας σχέσεις, τις σχέσεις ναρκισιστικής κακοποίησης από τις οποίες περάσαμε, θα δούμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο. Δίναμε με τα μούτρα από την αρχή. Παραβλέπαμε κόκκινε σημαίε. Κοφεύαμε στι κόκκινε καμπάνε. Δικαιολογούσαμε αδικαιολόγητα. Ε, κρύβαμε πράγματα και από τον ίδιο μα τον εαυτό. Ε, Χρησιμοποιούσαμε αυτό που λέγεται cognitive dissonance. στρογγυλεύαμε την πραγματικότητα για να ταιριάξει με τη λογική μα. Δικαιολογούσαμε τον άλλον και στον ίδιο μα τον εαυτό. Σε όλε, μα όλε τι συνεξαρτητικέ σχέσει υπάρχει αυτό το μοτίβο. Ότι δεν βάζει όρια το συνεξαρτώμενο πρόσωπο. Το συνεξαρτώμενο πρόσωπο δεν έχει ιδιότητα του οποίου είναι αρκησιστής. Δεν είναι επικίνδυνο φόβο αυτό ότι μήπω έχω γίνει αποφευκτική και όποιο καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Όχι. Εφόσον είσαι αποδεδειγμένη συνεξαρτώμενη, με βούλα και κάνει την ψυχοθεραπεία σου και προχωρά, και έχει αρχίσει επιτέλου να αγαπά τον ευλογημένο τον εαυτό σου και να τον προστατεύει, μην φοβάσαι. Κανένα καλό άνθρωπο, κανένα καλοίθρι άνθρωπο, κανένα άνθρωπο με βάθο και πνευματικότητα και πραγματική ουσιαστική επιθυμία για αγάπη, δεν θα σου φερθεί άσχημα ή δεν θα χάσει την ευκαιρία να σε γνωρίσει, αν δει εσύ είσαι ένα άνθρωπο που είσαι ξεκάθαρο, που βάζει όρια και που προστατεύει τον εαυτό σου. Αυτό είναι πολύ βασικό οι ναρκισιστές, οι τύποι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλεύονται ερωτικά και σεξουαλικά τους άλλους, προτιμούν να βρίσκουν ανθρώπους που να τους λένε σε όλα ναι και να μην έχουν καμία δυσκολία. Αν συναντήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος εκθέτει την αλήθεια του, την πραγματικότητα του και το πώς προσπαθεί να αγαπήσει τον εαυτό του καλύτερα, σαντίζονται, ενοχλούνται. Και σου λέει θα φάμε τώρα την ώρα μας με αυτή που μέχρι να μας κάτσει θα περάσει πόσο καιρός και θα σου πει διάφορα και θα φύγει. Θα πει στο Παναγία μου, μήπω επειδή κάηκα το χυλό, φυσό και το γιαούρτι, Όχι, δεν ήταν γιαουρτί, χυλό ήταν καυτό. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ με τα νέα σου, και πρέπει να το πω. Και πρέπει να κάνω κι άλλα βίντεο για αυτό το θέμα: Γιατί όντω έχουμε ιστορίε επιτυχία, έχουμε success story και από το κανάλι μα. Ε, ανθρώπων οι οποίοι έκαναν τη σκληρή δουλειά με τον εαυτό τους. Μπόρεσαν να εντοπίσουν τα ελαττώματά τους, να εντοπίσουν τα ζητήματά τους, τα θέματα τους, τη συνεξάρτηση της, του people pleasing και όλες αυτής της ψυχικής αδυναμίας, ενδυναμώθηκαν, αγωνίστηκαν και κατάφεραν να καθαρίσουν τη ζωή τους από σκουπίδια. Και όταν καθαρίσει η ζωή μας από σκουπίδια, τότε ανοίγουμε χώρο για να έρθουν καλά πράγματα, καλές σχέσεις και καλές φιλικές σχέσεις και καλές ερωτικές σχέσεις και ούτω καθεξής γίνεται. Πολύ αισιόδοξο το update. Ευχαριστούμε. Mm -hmm.